Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε η είδηση ότι μέρος του αρχείου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης που αφορά μελέτη υπόγειου πάρκινγκ λείπει από τη θέση του. Η αποκάλυψη ήρθε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Κιζηρίδη κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του σώματος όταν συζητήθηκε η δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Όπως εξήγησε ο φάκελος του εγχειρήματος, δεν υπάρχει καν στην υπηρεσία τεχνικών έργων και έχει εξαφανιστεί. Ο κ. Κιζηρίδης ισχυρίστηκε πως κάποιοι υπάλληλοι όταν βγήκαν στην σύνταξη δεν το άφησαν όλο εκεί. Σημαντικό είναι δε το κόστος των συγκεκριμένων μελετών που χάθηκαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αφαίρεση ενός περιουσιακού στοιχείου της τεχνικής υπηρεσίας αποτελεί μείζον ζήτημα, ακόμη και αν αυτό δεν είχε κόστος. Όπως γνωρίζετε καλά κύριε Λαμπάκη και εσείς, όλος ο φάκελος ή μάλλον όλο το σύνολο των αρχείων που σχετίζονται με το κομμάτι της υπογειοποίησης του πάρκινγκ, δεν υπάρχει στην υπηρεσία. Κάποιοι υπάλληλοι όταν συνταξιοδοτήθηκαν δεν άφησαν εν πάση περιπτώσει το πλήρες αρχείο στην υπηρεσία για να μπορούμε να το έχουμε. Φυσικά, εάν εσείς το έχετε και ως παλαιότερος δήμαρχος, θα χαρώ πάρα πολύ να μου το αποστείλετε και φυσικά να χρησιμοποιηθούν όλα τα στοιχεία. Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κύριος Κιζηρίδης μίλησε για την προμελέτη του σχεδίου που υπήρχε στο αρχείο, λέγοντας πως έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα. Δεδομένου όμως ότι η προμελέτη έχει κάνει φτερά ή έχει κλαπεί, ο κύριος Κιζηρίδης ζήτησε από τον πρώην δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, αν την έχει στην κατοχή του, ολόκληρη μέρος αυτής, να την φέρει να την εξετάσουν. Θα χαρώ πάρα πολύ, αν έχετε την δυνατότητα και έχετε κομμάτι του αρχείου, να μου το αποστείλετε ή αν θέλετε να περάσετε όπως θέλετε από εδώ πέρα, διότι όλο το αρχείο δυστυχώς μετά την ενημέρωση και από την τεχνική υπηρεσία δεν βρίσκεται στη τεχνική υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη μελέτη που έχει χαθεί δεν θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί καθώς είναι ξεπερασμένη δεδομένης της παρόδου πολλών ετών από την πραγματοποίησή της. Η προμελέτη πριν 20 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική, η νομοθεσία άλλαξε, εφαρμόζονται νέα δεδομένα, η Αλεξανδρούπολη είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη από Ανατολάς, έτσι και η τελευταία πηγαίνοντας προς την Ανατολή. Φυσικά προηγούνται όλων αυτή η μελέτη των κυκλοφοριακών επιπτώσεων και γι' αυτό το λόγο κρίνουμε ότι ξανά μετά από χρόνια θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό βήμα να προχωρήσουμε και να κάνουμε το πρώτο επί της ουσίας βήμα για τη μέσω από αυτήν την υπηρεσία. Από την πλευρά του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση, Βαγγέλης Μυτιλινός, ισχυρίστηκε πως η πρόταση για το υπόγειο πάρκινγκ ήταν της δικής του παράταξης και εστίασε με τη σειρά του στο ημιτελές αρχείο. Μίλησε για ντροπιαστική διαχείριση του αρχείου, καταλήγοντας πως είναι ανίκουστο υπάλληλοι του Δήμου που συνταξιοδοτήθηκαν να πήραν τη μελέτη μαζί τους. Υπάρχει η μελέτη την οποία έχουν κάνει Γάλλοι πολιτική μηχανική, τώρα αν δεν βρίσκεται για τον Α ή Β λόγο στο αρχείο, είναι ντροπή. Δηλαδή να έχουν φύγει με σύνταξη κάποιοι υπάλληλοι και παίρνουν τις μελέτες στο σπίτι τους. Δηλαδή αυτά που ακούμε τώρα είναι πρωτοφανή πράγματα. Είναι πραγματικά πρωτοφανή. Υπήρχε μελέτη. Το βεβαιώνουν άνθρωποι καθόλου σεβάσμιοι στην κοινωνία της πόλης μας ότι η μελέτη υπήρχε. Έχουν ασχοληθεί και ότι αυτό μπορεί να γίνει.